Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στις σχετικές αναφορές των κελιών και στις απόλυτες αναφορές και στις μικτές αναφορές. Θα δούμε επίσης πώς λειτουργεί και η λαβή συμπλήρωσης. Θα ξεκινήσουμε με το εξής παράδειγμα. Στο σημείο αυτό εμφανίζονται τα αντικείμενα, τα οποία έχει διδάξει ένας καθηγητής, οι ώρες για κάθε αντικείμενο, καθώς και το ποσό που λαμβάνει για κάθε ώρα μαθήματος. Στο κελί ε6 θα πρέπει λοιπόν να υπολογίσουμε το κόστος για τις 18 ώρες του αντικειμένου Windows. Έχουμε ήδη αναφέρει πως θα ξεκινήσουμε πληκτρολογώντας το ίσον και στη συνέχεια την αναφορά για το κελί με την τιμή 18, η οποία είναι η C6. Επί την αναφορά D6. Στη συνέχεια πατάμε το πλήκτρο Enter και το Excel μας εμφανίζει το αποτέλεσμα το οποίο είναι 180. Στο κελί Ε6, όπως μπορούμε να δούμε και στην γραμμή των τύπων, πληκτρολογήσαμε ίσον C6 επί D6. Το C6, αυτό το κελί, βρίσκεται δύο κελιά αριστερά από το Ε6, ενώ το D6 βρίσκεται ένα κελί αριστερά από το E6. Ας δούμε λίγο πώς λειτουργεί το Excel. Ενώ εμείς πληκτρολογήσαμε ίσον C6 επί D6 στο κελί E6, το Excel στην πραγματικότητα πληκτρολόγησε αυτό. Ίσον, όπως και εμείς, αλλά αντί να πληκτρολογήσει C6 όπως εμείς, έγραψε δύο κελιά αριστερά. Το C6 έχουμε ήδη αναφέρει πως βρίσκεται 2 κελιά αριστερά από το E6. Στη συνέχεια έβαλε το Επί, όπως και εμείς, και αντί να γράψει D6 έγραψε ένα κελί αριστερά. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί η λαβή συμπλήρωσης. Εάν τώρα μετακινήσουμε τον δείκτη του ποντικού στη λαβή συμπλήρωσης του κελιού E6, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα κάτω, το μόνο που αντιγράφουμε είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή στο κελί ε7 το Excel έχει γράψει ακριβώς το ίδιο πράγμα. ίσον 2 κελιά αριστερά, επί 1 κελί αριστερά. Αυτή τη στιγμή όμως το 2 κελιά αριστερά δεν είναι το C6, είναι το C7. Γι' αυτό και στο σημείο στη γραμμή τύπων εμφανίζεται το C7. Και το 1 κελί αριστερά αντιστοιχεί τώρα στο D7, γι' αυτό και εδώ εμφανίζεται D7. Με τον ίδιο τρόπο το Excel έχει αντιγράψει τον τύπο 2 κελιά αριστερά επί 1 κελί αριστερά σε όλα τα κελιά. κάθε φορά τα 2 κελιά αριστερά θα αντιστοιχούν σε αυτό το κελί. Και το ένα κελί αριστερά σε αυτό. Ας δούμε για άλλη μια φορά πώς λειτουργήσε το παράδειγμα. Στο κελί ε6 εμείς πληκτρολογήσαμε ίσον c6 επί d6. Το c6 έχουμε ήδη αναφέρει πως βρίσκεται δύο κελιά αναφερει πως βρισκεται 2 κελια αριστερα σε σχέση με το κελί ε6. Ένα το κελί d6 βρίσκεται ένα κελί αριστερά σε σχέση με το κελί ε6. Το c6d6 είναι λοιπόν μια σχετική αναφορά. Έχει σχέση με το κελί ε6. Με τη λαβή συμπλήρωση, το μόνο που κάναμε όταν σύραμε προς τα κάτω ήταν να αντιγράψουμε αυτή τη σχετική αναφορά.